Πρέπει το Boeing να το πάμε γρήγορα. Εξάλεπτο ακριβώς είναι. Ναι, η προηγούμενη πρόεδρος. Τώρα είναι ο δικός σας πρόεδρος, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, δεν νομίζω να υπάρχει έξω από εξαιρέσεις κανείς που να πιστεύει ότι δεν χρειάζεται διοικητική μεταρρύθμιση. Ποια όμως διοικητική μεταρρύθμιση, αυτή που γίνεται με αποκλειστικά κομματικά κριτήρια μόνο από τους βουλευτές, τις συμπολίτες, τις κάποιους δημάρχους και κομματάρχες? Εκλείεται κανείς βουλευτής από όλη την αντιπολίτευση? Ουδείς. Οι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, δεν στέλνουν επιστολές στον Υπουργό. Ζητούν ραντεβού το οποίο δεν παίρνουν. Ζήτησα δύο φορές και τον είδα στο πόδι στα έδρανα τα υπουργικά. Αν λέγεται αυτή διαβούλευση, σας τη χαρίζω. Πάψτε λοιπόν, κύριε της συμπολίτευσης, να έχετε βαρύγδουπες εκφράσεις. Ακούστηκαν πριν από 16 χρόνια όταν φέρετε το θεσμό του νομάρχη. Πριν ενηλικιωθεί λοιπόν ο νομάρχης, τον πνίξατε, τον καταργείτε. 16 χρόνια. Το ίδιο κάνατε και την τοπική αυτοδιοίκηση. Καποδίστρια, μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση. Πολύ σωστά, αλλά μπήκε και εκεί ο κομματισμός και τα κάνατε μουσκεμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πριν ενηλικιωθούν λοιπόν τα παιδιά, ευτυχώς που ήταν κάποιοι ανάδοχοι, έτσι τους αποκαλείται, Νέα Δημοκρατία. Και ρωτώ το λαλίστα, το κύριο πρόεδρο της ΚΕΔΓΕ, τον Μπάρη τον Κουκουλόπουλο, να μας πει, επειδή η ΚΕΔΓΕ λοιπόν έκανε πρόεδρο της ΚΕΔΓΕ, τι πήραν οι δήμαρχοι επί 8 χρόνια από το πρόγραμμα Θησέας, 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι πήραν από τη Νέα Δημοκρατία που τόσο κακολογείται, μέσα σε 5 χρόνια 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλετε να πούμε για τις νομαρχίες? Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, ήταν στη συγγενείς, σε κόμμα, κατεβάζαν τεπένια, παίρναν συνολικά τότε 110 εκατομμύρια ευρώ. Όλες οι νομαρχίες της Ελλάδος και είχαν και την κοινωνική πρόνοια. Η Νέα Δημοκρατία έδιωξε την πρόνοια στο Υπουργείο και έδωσε 410 εκατομμύρια. Να μέφθετε λοιπόν τους εαυτούς σας. Έπρεπε να το αφήσει το παιδί που εσείς δημιουργήσατε, ο ανάδοχος, να πεθάνει. Άρα λοιπόν, λέτε για έναν μεγάλο όγκο νομοσχεδίου. Είναι 600 σελίδες, είναι 16 νομοσχέδια. Και αποφύγατε να το ονομάζετε Καποδίστρια, διότι γνωρίζοντας ιστορία, ξέρουν ότι ο πρώτος κυβερνήτης, ο Καποδίστριας, οι νόμοι του ήταν μερικές γραμμές μέχρι μερικές σελίδες. Αλλά είχαν ευκρίνεια, ειλικρίνεια, αντικειμενικότητα, ορθότητα. Αφήστε λοιπόν, πάλι επαναλαμβάνω, βαρύγδουπες μέχρι εκοφαντικές εκφράσεις και μπείτε στην πραγματικότητα. Μιλήσατε, ο Υπουργός σήμερα τον άκουσα, για τους πόρους του Καλλικράτη. Δεν θα διαφωνήσω ως προς τα χρήματα τα οποία θα εισπράξετε από τους 4 πόρους, που είναι φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, μεγάλη ακίνητη περιουσία, τέλη κυκλοφορίας. Είναι όλα και όλα αυτά που υπολογίζεται 5.800.000. Το 2009 για την τοπική αυτοδιοίκηση χρειαστήκανε 4.870.000. Μιλάτε ότι θα εισπράξετε από 10 λόγους 2.400.000, 2.383 για την ακρίβεια. Σας λέω ότι το νούμερο αυτό προέρχεται από 2 δισεκατομμύρια για την ακρίβεια, 1.995.100 ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι από την κατάργηση των νομαρχιών. Αυτό γράφει μέσα στην έκθεση του λογιστηρίου του κράτους. 2 δισεκατομμύρια και τα άλλα 400 από 9 διαφορετικούς πόρους. Άρα λοιπόν, αν αφαιρέσετε αυτά, οικονομάτε περίπου για άλλους 1.800, για άλλους 1.500, στην πραγματικότητα είναι 1.200.000. Εγώ δεν αισθάνομαι ως Έλληνας υπερήφανος αν αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση γίνεται υποποίηση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο και μην τολμάτε να το πείτε.
ότι είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, πριν από 18 μήνες στη Θεσσαλονίκη είπατε μη τολμήσετε διοικητική μεταρρύθμιση αν δεν έχετε εξασφαλίσει τους πόρους τους οποίους θα δώσετε στις αρμοδιότητες που θα εκχωρήσετε. Και σήμερα ο Υπουργός εκαλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης γιατί του είπε ότι πρέπει να το αποσύρει. Γιατί δεν υπάρχουν τα οικονομικά. Γιατί είναι δραματική η κατάσταση της χώρας. Και δεν θα μιλήσω για ευθύνες που επιρρύπτεται μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Αν θέλουμε να βλεπόμαστε στα μάτια, να αποφεύγουμε τις βαρύγδουπες εκφράσεις και να είμαστε αντικειμενικοί και σωστοί. Αλλά θα καταψηφίσω το νομοσχέδιο Καλλικράτη, διότι αν πάρω παράδειγμα τη Βόρειο Χαλκιδική, που έχει πληθυσμό 20.000, Κεντρική Χαλκιδική άλλες 20, Νότια Χαλκιδική 30.000, κάνατε κοπτοραπτική, όπως το είπα αναλυτικά. Μεταφέρετε την έδρα από την Αρνέα στην Ιερισσό. Γελάει και το Παρδόλο Καλλιτζίκη. Δηλαδή δεν εφαρμόσετε τα κριτήρια τα οποία εσείς συσπίσατε. Θέλετε γεωγραφικά, θέλετε πληθυσμιακά, θέλετε ιστορικά. Η Μελίνα την αποκάλεσε ιστορική πόλη. Είναι ο πλέον παραδοσιακός οικισμός. Κανένα αίτημα δεν υπήρχε από την Ιερισσό. Κανένας φορέας. Υπήρχε μια ενδοπασοκική σύγκρουση δύο μεγάλων ανθρώπων. Και το ατύχημα ήταν, αν ήταν ένας έστω και ασθενικός δήμαρχος του Πασόκ, δεν θα τολμούσατε να το κάνετε. Και κύριε Κουκουλόπουλε, εσείς ικανοποιηθήκατε με τη Σιάτισσα, γιατί είστε ισχυρός. Γιατί λοιπόν να καταστρέψετε έναν τόπο που δεν έχει ούτε πρωτογενή ούτε δευτερογενή τομέα. Έχει μόνο τριτογενή. Ήταν πρωτεύουσα επί τουρκοκρατίας στην περιοχή των Μαντεμοχωρίων. Ήταν πρωτεύουσα και έπρεπε να γίνει τώρα για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Την παίρνετε λοιπόν από το ένα άκρο που είναι η Αρνέα, που είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, 70 χιλιόμετρα. Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Στις ποδιές του Αγίου Όρους. Ολοκληρώστε τώρα, κύριε Βαγιονά. Έχει όμως να χάσει η Αρνέα. Και σας λέω, δεν είναι αίτημα μόνο δικό μου. Το κατάλαβε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και σας το ζήτησε. Το κατάλαβε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνεδρισμού και το ζήτησε. Γι' αυτό ειλικρινά και τους ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βαγιονά. Ο κύριος Παντελής Οικονόμου από την Αλφα Αθηνών. Θα ακολουθήσει η κυρία Χαρά Κεφαλίδου από τη Δράμα. Και με τον κύριο Κωνσταντίνο Καρτάλη θα κλείσει ο κύκλος αυτός για να ακολουθήσει η ονομαστική ψηφοφορία. Και ο κατάλογος θα συνεχιστεί μετά, κύριε Οικονόμου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε.